Ξεκίνησαν οι εργασίες για το μεγάλο έργο θωράκισης του λιμανιού Ηρακλείου και του Μνημείου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ξεκινάει το έργο, ένα σημαντικό έργο της θωράκισης του Προσίνη Μόλου που λέμε, μπροστά από τον Κουλέ. Το έργο αυτό πραγματικά είναι σημαντικό γιατί θα προστατεύσει το μνημείο μας από τα κύματα και τη φθορά που έχει υποστεί το Κούλε από τα κύματα αυτά. Συγχρόνως βέβαια έχει κάποιες δυσκολίες γιατί γίνεται κοντά στο καλοκαίρι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Γερανός προχωρά σε αναγκαίες προεργασίες, ενώ τις επόμενες ημέρες οι μεγάλοι ογκόληθοι θα μεταφέρονται με πλωτή εξέδρα με στόχο την αποφυγή εικόνων ταλαιπωρίας εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Πιστεύω ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος πολύ. Θα γίνει καταρχήν μια προεργασία στον βυθό της θάλασσας. Θα βγάλουν οτιδήποτε έχει μέσα από βράχους εδώ και εκεί και μετά θα αρχίσουν να μπαίνουν τα μεγάλα, οι ογκόληθοι αυτοί, οι οποίοι είναι τεράστιοι και θα πάει σε ένα βάθος περίπου 40 μέτρα από την ακτή προς τη θάλασσα. Βέβαια οι ογκόληθοι αυτοί θα είναι λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην είναι ορατοί έξω από τη θάλασσα. Το έργο θωράκισης του προσθένιμου μόλου του Λιμένα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ογκόληθων λίγα μέτρα από την ακτή και σε βάθος 40 μέτρων. Ένα τείχος με ογκόληθους μεγάλους που το κύμα θα σπάει μέσα και δεν θα έρχεται έξω στον Κούλε όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το έργο στοχεύει στην προστασία του μνημείου από τον έντονο κυματισμό, απομακρύνοντας παράλληλα τους όποιους κινδύνους για τους περιπατητές. Ο στόχος ήταν αυτό, να προστατευτεί το μνημείο, αλλά και η άσφαλτος που εσείς παίρνατε τις εικόνες εκεί κάθε λίγο και λιγάκι που σήκωνε την άσφαλτο επάνω, δεν θα ξαναβλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Πιστεύουμε ότι σε 3 μήνες το πολύ το έργο θα έχει ολοκληρωθεί.